οι Τούρκοι προσπαθούν με τρόπο ο οποίος ομολογουμένως δεν είναι κακός, έτσι, να δημιουργήσουν και να ανοίξουν και να συντηρήσουν θέματα. Ο κύριος Τσαβούσογλου, και όχι μόνο, προσπαθεί να χτίσει ένα αφήγημα. Το κάνει εδώ και καιρό η Τουρκία, αλλά σήμερα το έκανε ενώπιον του κυρίου Κόμας, του Γερμανού Υπουργού των Εξωτερικών, για την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Τους Έλληνες πολίτες που τους αποκαλεί Τούρκους και εκείνος και όλη η τουρκική κυβέρνηση. Τι ακριβώς έγινε? Ο κύριος Τσαβούσογλου αναφέρθηκε στα εκατομμύρια των Τούρκων πολιτών που μένουν στη Γερμανία και είπε ότι αν μη τι άλλο είναι ένα λαμπρό παράδειγμα συνύπαρξης. Την ίδια στιγμή αναφορά στην τουρκική μειονότητα έκανε ο έτερος ο συνάδελφος του Τσαβούσογλου, ο κύριος Σελίμ Κυρώνα, από την Ξάνθη και την Κομωτινή που επισκέφτεται, που περιοδεύει. Ο οποίος βέβαια και αυτός, πολύ σωστά σε αυτό που είπε, σε μια προσπάθεια να φτιάξει γέφυρες, είπε ότι είναι ένα καλό παράδειγμα συνύπαρξης οι πολίτες, οι μουσουλμάνοι πολίτες που ζουν σε Ξάνθη και Κομωτινή και λειτουργούν προς όφελος της ελληνικής πολιτείας. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα στη σύσκεψη, ουσιαστικά μια προσπάθεια εργαλειοποίησης όλων αυτών των πληθυσμών. Είναι επικίνδυνο όμως. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι μιλούμε για ελληνικό έδαφος, ευαίσθητο έδαφος, τη Θράκη. Και οι Τούρκοι σε κάθε επίπεδο προσπαθούν να βάλουν ένα. Όχι απλώς ανύπαρκτο, αλλά παράνομο ζήτημα, έτσι. Σε κάθε περίπτωση, γιατί αν μη τι άλλο δεν το διέπεται από καμία συνθήκη. Ως προς τη συνάντηση τώρα του κύριου Τσαβούσογλου με τον γερμανό ομόλογό του, ουσιαστικά το έτρεψε, να μου επιτραπεί, έκφραση στα μούτρα του γερμανού ομόλογό του, λέγοντας πως οι Τούρκοι στρατιώτες δεν είναι μισθοφόροι και θα παραμείνουν στη Λιβύη. Ναι, το βασικό του θέμα ήταν τα στρατεύματα στη Λιβύη. Και ο Τούρκος του είπε: δεν φεύγουμε. Δεν πρόκειται, γιατί δεν είναι μισθοφόροι. Και έχουμε βρει και τρόπο για να πούμε ότι δεν φεύγουμε. Θα λέμε ότι εκπαιδεύουμε τους Λίβους. Και έχουμε και σύμβαση υπογράψει κιόλας για αυτό. Την ίδια ώρα, βέβαια, να επισημάνουμε που ήταν σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είδε τη Γερμανίδα ομολογό του. Και σύμφωνα με πληροφορίες μας, στο μενού ήταν τόσο το θέμα των φρεγατών, αλλά και το θέμα της συνεργασίας της Ελλάδας με τη Γερμανία στο θέμα του μεταναστευτικού. Γιατί καθώς μας επισημαίνουν πληροφορίες σε πρώτη φάση από τη συνοριοφυλακή ως επιτοπλίστων, υπάρχει μια μικρή αύξηση στις ροές των μεταναστών στην περιοχή του ΕΔΟ. Μαρίνε, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Μαρίνος Γκασιάμης. Πάμε τώρα σε μια ναυμαχία, η οποία δεν έγινε με πολεμικά πλοία. Υπήρχε παρουσία κάποιων πολεμικών πλοίων. Έγινε με τράτες, με ψαρόβαρκες, ψαροκάικα, και είναι τα απόνερα. Εδώ βλέπουμε ένα εμβολισμό στην πραγματικότητα. Μάχη γαλλικών και αγγλικών ψαροκάικων στη Μάχη. Για πες μας, Ιουλία. Πραγματικά μια απροσδόκητη ναυμαχία έξω από τις ακτές Νορμανδίας. 100 περίπου ψαράδες μαζεύτηκαν γύρω από τον κόλπο του Τζέρσεϊ θέλοντας να μπουν για να ψαρέψουν. Τους είχαν απογορεύσει οι Βρετανικές αρχές επικαλούμενες στο Brexit. Ότι ήθελαν δηλαδή ειδική άδεια και θα επέτρεπαν μόνο σε 41. Αυτό ήταν ικανό για να ξεσπάσει η οργή, με αποτέλεσμα οι Γάλλοι να προσπαθούν επί ώρες να εισβάλλουν ουσιαστικά στον κόλπο του Τζέρσεϊ και να απειλούν ότι θα σταματήσουν το ηλεκτρικό, διότι η Γαλλία, κατά ένα παράδοξο τρόπο, δίνει φως ηλεκτρικό στο νησί αυτό, το οποίο κατοικείται όμως από Βρετανούς, 108.000 κατοίκους, είναι μια αυτόνομη περιοχή υπό την επικράτεια της Βρετανίας. Έτσι λοιπόν είχαμε αυτό που είπες και εσύ, ότι ο Μπόρις Τζόνσον έδωσε εντολή να πάνε δύο πολεμικά πλοία, έφτασε και ένα γαλλικό, ο Μακρόν και ο Τζόνσον ήταν σε θέσεις τρία πολεμικά πλοία, τα οποία κοιτούσαν τις στράτες να πέφτουν η μία πάνω στην άλλη για το ψάρεμα και το χώρο που μπορούν να ψαρεύουν εξαιτίας του Brexit. Και τώρα βέβαια αυτή τη στιγμή έχουμε μία αποχώρηση, αλλά παρόλα αυτά τα πράγματα είναι. Δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, παραμένει εκεί. Η Ιουλία, σε ευχαριστώ πολύ. Η Ιουλία Βελισσαράτου. Και επειδή είναι η ώρα πια να πάμε σε διαφημίσεις, στιγμή κλήρωσης.